Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ιμισών κύριε Μάκο, αξιότιμε Δήμαρχε Χίου κύριε Μαναφή, αξιότιμε κύριε Ταξίαρχε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των δύο βουλευτών μας, κύριε Ηρακλή Ρεβίθη, διοικητά της του Ναυτικού Σταθμού Χίου, αγαπητοί πρόεδροι σωματείων και εκπρόσωποι σωματείων και φορέων, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση ενός σωματείου από τα αρχαιότερα της Χίου, του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου. Ο φιλοπρόεδρος Ομίλου Βροντάδου γιορτάζει σήμερα την 100η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924. Οι ιδρυτές του γεννήθηκαν υπόδουλοι. Βίωσαν τον αγώνα για την ελευθερία της Χίου και γιόρτασαν τη νέα εποχή χωρίς να ξέρουν πώς θα ήταν το αύριο. Επιβεβαιώθηκαν τα πιο τρελά τους όνειρα όταν με τη συνθήκη των Σεβρών και της Λοζάνης αργότερα σταθεροποιήθηκαν τα σύνορα της πατρίδας. Ανέπνευσαν και έτρεξαν πιο γρήγορα. Το εγώ έγινε εμείς και με καθαρή καρδιά και αγνές προθέσεις, πίστη στον εαυτό τους και στη Μάνα Εκκλησία, αλτρουιστές και ονειροπόλοι δημιούργησαν από το μηδέν πνευματική κίνηση στο Βροντάδο, ιδρύοντας το φιλοπρόεδρο Όμιλο Βροντάδο. Η παρέα εκείνη των εφήβων με συμπαραστάτες τον Αρχιμανδρίτη Στέφανο Τσικλή και τον δάσκαλο Διονύσιο Τελή αισθάνθηκαν ότι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, όπως τα διδάγματα του Ευαγγελίου προτάσσουν, είναι υποχρέωση όλων. Το σχολείο και η Εκκλησία σύμμαχοι σε κάθε τι το προοδευτικό άνοιξαν την αγκαλιά τους για να φιλοξενήσουν αυτόν τον ενθουσιασμό. Το κελί της Εκκλησίας ήταν χώρος συνάθρησης, χώρος παρασκευής ιδεών, χώρος ζυμώσεων, όπως ακριβώς και η αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Ο καθεδρικός ναός Αγίου Γεωργίου Βροντάδου ξεκίνησε από νωρίς τις ευεργεσίες στο νεοσύστατο σωματείο και είναι ο μεγάλος ευεργέτης του φόβου. Τα χρόνια κύλησαν και φτάσαμε το 2024. Η ευχή να τα εκατοστήσει ο Όμιλος που άκουγαν οι πρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε επέτειο, σε κάθε εορτασμό, σε κάθε γιορτή της Πεντηκοστής, την Κυριακή της Πεντηκοστής, πραγματοποιήθηκε με τη δύναμη του Θεού και όλοι εμείς σήμερα γιορτάζουμε. Πάντα σκεφτόμουν πώς θα ήταν ο Βροντάδος αν δεν υπήρχε ο φόβος. Ίσως δεν θα υπήρχαν τα κτίρια που μας φιλοξενούν σήμερα. Ίσως δεν θα υπήρχε το Φαφαλείο στάδιο, η πλατεία, τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες, τα έντυπα, οι εκδόσεις, το νερό από την Κλειδού στο Πλατανάκι, οι ποικίλες αθλητικές και όχι μόνο ομάδες, όλη αυτή η δραστηριότητα γύρω από το φόβο. Ίσως να υπήρχαν όλα αυτά, ίσως και περισσότερα. Η ζωή δεν χτίζεται ούτε με ίσως, ούτε με αν, ούτε με θα. Μπροστά μας έχουμε την πραγματικότητα ότι όλα αυτά υπάρχουν. Γιατί υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι με πάθος και όραμα που διοίκησαν και διοικούν τον Σύλλογο, εργαζόμενοι πάντα για το καλό του τόπου και των κατοίκων του. Τα λάθη, οι παραλήψεις, οι αβλεψίες, οι πιθανές αστοχίες δίνουν τη θέση τους στις αρετές που ξεπερνούν τα εμπόδια και τα διοικητικά συμβούλια, πότε κτίζουν κτίρια, πότε δημιουργούν εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, πότε φιλοξενούν προσωπικότητες από τον πνευματικό κόσμο της Ελλάδας και πότε προσφέρουν ευκαιρίες για ψυχαγωγία. Όλοι οι κτηριακοί χώροι, μια κυψέλη δημιουργίας και η καρπή πολλή, πρωτοπόροι στην έκδοση εφημερίδας στα νέα του Βροντάδου το 1952, στην πρωτοχρονιά και γιορτή των Ποναμάδων το 1956, στις εκθέσεις τοπικής δραστηριότητας, στην πρωτοποριακή σύλληψη των πρώτων ομιλίων, στην κατασκευή γραφείων και χώρων εκδηλώσεων, στη δημιουργία μουσείου, στην ίδρυση αθλητικών ομάδων, στην έκδοση μέχρι σήμερα 15 βιβλίων λαογραφικού, ιστορικού και όχι μόνο περιεχομένου. Και το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Όταν οι ευεργέτες του ομίλου Φαφαλή έγιναν μεγάλοι ευεργέτες της πατρίδας, κατασκευάζοντας το μεγαλόπρεπο στάδιο του Βροντάδου, το Φαφαλείο στάδιο του Βροντάδου, που εγκαινιάστηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και υπερηφάνειας το 1975, ανακατασκευάστηκε το 2006 με τάπητα πέμπτης γενιάς και με προσθήκη φωτισμού και με την καθημερινή φροντίδα από τους ίδιους χορηγούς και τα παιδιά τους, είναι κόσμημα για τυχείο. Με την είσοδο στη νέα χιλιετία, οι προσπάθειες των διοικητικών συμβουλίων έδωσαν νέους καρπούς. Νέα πνοή από τις μουσιακές συλλογές με δύο προγράμματα σαν το παλιό καλό καιρό και το πιο γλυκό ψωμί για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Στόχος που σιγά σιγά επιτυγχάνεται
είναι η αναδιάταξη των αιθουσών μουσείου με προσθήκη νέων αντικειμένων που μας προσφέρουν συμπολίτες μας και η προσπάθεια για ιστορική τεκμηρίωση των αντικειμένων και άνοιγμα των αιθουσών του μουσείου στους χιώτες αλλά και στους επισκέπτες της Χίου, κάτι που μπορείτε να διαπιστώσετε ακόμα και σήμερα, μιας που οι αίθουσες θα είναι ανοιχτές. Να σας πω εδώ ότι οι αίθουσες που αφορούν το ιστορικό κομμάτι, το εκκλησιαστικό και το άκρος κλαογραφικό που είναι στα αριστερά του ομίλου θα εγκαινιάσουμε με καλύτερο τρόπο τον Νοέμβριο του 2024. Τώρα θα δείτε τις νέες αίθουσες που αναδιατάξαμε. Κάθε χρόνο στο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνονται ποιοτικές ομιλίες από καταξιωμένους ομιλητές με θέματα ιστορικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, αφιερώματα σε βρονταδούσους και χιώτες επιστήμονες. Σε αιτήσια βάση προσφέρονται ευκαιρίες σε παιδιά και ενήλικες με τα προγράμματα EFZIL που περιλαμβάνουν εργαστήρια ζωγραφικής, πυλού, μουσικής αλλά και συμμετοχή παιδιών στις αθλητικές ακαδημίες που με την καθοδήγηση έπειρων προπονητών αθλούνται συμμετέχοντας αγωνιστικά στα τοπικά πρωταθλήματα. Οι ετήσιες καλοκαιρινές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι πια θεσμός με 50 και πλέον εκδρομής να ακολουθούν κάθε φορά. Ιδιαίτερη αναφορά στη θεατρική μας ομάδα Αυλαία που κάθε χρόνο ανεβάζει μια πετυχημένη παράσταση και συμμετέχει στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικών Θειάσεων Αιγαίου παίρνοντας μέρος στην καλοκαιρινή συνάντηση των θειάσεων σε διαφορετικά νησιά του Αιγαίου κάθε φορά. Φέτος είναι η 35η συνάντηση στην ΚΟ. Η χοροδία μας χιώνει με την διεύθυνση της μουσικού Σόφη Σκότη, συμμετέχει σε εκδηλώσεις του ΦΟΒ και άλλων συλλόγων της Χίου και σε μουσικά φεστιβάλ του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά να κάνω στην ομάδα μπάσκετ του σωματείου μας και γενικότερα στις ομάδες μπάσκετ οι οποίες με έφορο του κ. Μπατή και με άξιους προπονητές τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει επίπεδο και αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες υπαίδων γυναικών και ανδρών ήταν πρωταθλητές Βορείου Αιγαίου, συμμετείχαν στην Αθήνα σε αγώνες μπαράζ και η ομάδα ανδρών ευτύχησε να ανέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία μπάσκετ. Άρα λοιπόν από τη θέση αυτό σας καλούμε, αν τελικά συμφωνήσουμε και τέλος πάντων έχουμε τη βοήθεια που πρέπει να έχουμε, να έρχεστε όταν έχουμε παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο να ενισχύετε τα βρονταδουσάκια που δεν είναι μόνο βρονταδουσάκια, οι ομάδες αυτές θέλουν ενίσχυση και από άλλους αθλητές. Υπηρετούμε την ιστορική μνήμη με υπερηφάνεια. Κάθε χρόνο προς τιμή των αγώνων για την ελευθερία της Χίου και ιδιαίτερα της μάχης του Έπους, διοργανώνουμε αγώνες θυσίας για παιδιά και ενήλικες, πεζοπορική διαδρομή στα χνάρια των πεζοναυτών της μάχης, επίκαιρες ομιλίες και με ιδιαίτερη μέρημνα φροντίζουμε, εμπλουτίζουμε το μουσείο μας με συλλογές αντικειμένων από τη μάχη του Έπους. Συμμετέχουμε μαζί με την ΕΒΑΤ στην ετήσια εκδήλωση που διοργανώνει η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τα Παστρικάκια προς τιμή του ήρωα της μάχης του Έπους Ιωάννη Παστρικάκη. Διατηρούμε άριστες σχέσεις με αρκετούς απογόνους των ηρώων της μάχης που με συγκίνηση μας επισκέπτονται. Τα οστά των ηρώων είναι στον Άρθικα του Αγίου Γεωργίου και οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εδώ είναι ένα κομμάτι της ζωής τους, της οικογένειάς τους. Στον χώρο της μάχης, εκεί στη Ελλάδα, εκεί που πέθανε ο Παστρικάκης, στήσαμε εδώ και 10 χρόνια ιστό σημαίας και φροντίζουμε με δυσκολία, γιατί η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, να υπάρχει πάντα μια σημαία εκεί. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Πιτσιλό και την ομάδα αυτά κουρούνια οι οποίοι έχουν στα χέρια τους και στο αυτοκίνητο πάντα μια σημαία ελληνική και όταν η σημαία φθάρει, σεβασμιότατε και κύριε Ταξίαρχε, φροντίζουμε να την αλλάξουν. Θα τους τιμήσουμε και αυτούς τον Νοέμβριο του 2024. Συνεχίζουμε με θάρρος, αποφασιστικότητα και επίγνωση του τι παραλάβαμε, τι πρέπει να διατηρήσουμε και τι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου συνεχίζει και στην επόμενη εκατονταετηρίδα με πίστη και προσήλωση στις αρχές και στις αξίες των ιδρυτών του. Δύο λογάκια. Μέσα στο 2024 είχαμε τρία σημαντικά αφιερώματα. Αφιέρωμα στις συνθήκες Ευρών και Λοζάνης, αφιέρωμα στον παιδαγωγό της αγάπης, τον Θεόδωρο Κάστανο και ένα αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η χοροδία μας πλούτησε εδώ με εξαιρετικά ακούσματα τη μέρα που ανοίξαμε τα μουσεία μας, τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Και βέβαια να πούμε ότι και τα εργαστήριά μας τα οποία θα δείτε στον χώρο που είναι δίπλα θέλω να περιηγηθείτε στο τέλος όπως είπα και στην αρχή θέλουμε έτσι και τη βοήθεια τη δικιά σας και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Είπαμε να έχουμε μια μικρή είσοδο στο μουσείο 3 ευρώ
και θα τα ανοίγουμε δύο φορές τη βδομάδα, από δύο ώρες περίπου, Τετάρτη, Σάββατο θα δούμε, θα σας ενημερώσουμε. Τώρα όμως είπαμε να είστε, να περιηγηθείτε δωρεάν στις αίθουσες και αν κάποιος από εσάς θέλει να βοηθήσει, υπάρχουν αντικείμενα που μπορείτε να αγοράσετε. Είναι εδώ πέρα πολύ ωραία σουβέρ και μια πολύ ωραία τσαντούλα και εννοούν και τα βιβλία μας, αυτός ο πλούτος των 13 τώρα βιβλίων, τα άλλα δύο θα παρουσιαστούν στο καλοκαίρι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας, το σεβασμιότατο κύριο Ταξίαρχο, όλες τις αρχές που είναι εδώ σήμερα και γιορτάζουν μαζί μας, να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες του Βροντάδου που με πολύ αγάπη. Αν δείτε τα έργα έξω, δηλαδή, το καθένα είναι και μια εικόνα του Βροντάδου ή ξεχασμένη ή εικόνα σημερινή και πιθανές να είναι και εικόνες του αύριο για τον Βροντάδο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αριστίδη Ζανίκο για την παρουσίασή του αμέσως μετά και το τι θα κάνουμε μετά μπορώ να το πω στο τέλος. Δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία σας και κλείνοντας θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο ένα σύντομο χαιρετισμό και θα ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι των δύο βουλευτών, του κυρίου Μηταράκη και του κυρίου Σταύρου Μιχαηλίδη που απουσιάζουν από τυχείο. Ο κ. Μιχαηλίδης έχει τη συνάντηση με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του και θα ακολουθήσει μετά ο εκπρόσωπος από τον από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Ο Σεβασμιότατος θα μας ευλογήσει στο τέλος και θα κλείσει τη σημερινή ημέρα. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Μετά τους χαιρετισμούς θα διαβάσω μία στιγμή το χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής του κυρίου Τασούλα και το χαιρετισμό του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών για τα 100 χρόνια. Και μετά η χοροδία μας. Κύριε Δήμαρχε. Να είστε όλοι καλά. Σεβαστέ Πατέρα Μάρκο, κύριε Ταξιάρχε, κύριε Πρόεδρε του ΦΟΥ, μόνο να επιτεθεί μπορεί κάποιος μπροστά και διαχρονικά στο μεγάλο έργο και στους ανθρώπους που με τις πλάτες τους σήκωσαν αυτό το βάρος της ποιότητας, του πολυμορφικού πολιτισμού μέσα στις δεκαετίες, σε όλο τον αιώνα, αυτό το πολύ σπουδαίο και εθνικό θα έλεγα έργο που επιτελεί ένας από τους σοβαρότερους συλλόγους της χώρας μας, όπως είναι ο ΦΟΥ. Εξού και η τιμή από την Ακαδημία ως αναγνώριση των κόπων όλων αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποκληθούμε, να πούμε στους καινούριους ότι ξετυλίγεται η νέα εκατονταετία μπροστά, μακάρι να γίνουν πολλοκάρονες των παλαιών και να έχουμε αποτελέσματα που θα είναι αντάξια αυτών που έθεσαν όλα αυτά τα θεμέλια. Καλή δύναμη και πάντα ποιότητα. Σας ευχαριστούμε. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταξίαρχε, κύριε εκπρόσωπο των τοπικών αρχών, μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου, η επέτειος της εκατοντετηρίδας από ιδρύσεώς του. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για μας εδώ τα στενά όρια του Βροντάδου, αλλά για όλη τη Χίο. Ο ΦΟΥ είναι ένα σωματείο το οποίο έχει αναπτύξει πλούσια, πολυσχηθή δραστηριότητα στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και στην πορεία. Ο ΦΟΥ παράγει πολιτισμό. Ο ΦΟΥ μεταλαμπαδεύει ιστορικές μνήμες σε νεότερες γενιές με την πολύ σημαντική εκδήλωση τιμής κάθε χρόνο
στο Νοέμβρη στην επέτειο της Μάχης του Έργους, πολύ σημαντικό γεγονός. Ο Φόβοτς αντί στα αθλητικά δρόμενα και όπως είπε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, η ομάδα καλαθοσφαίρισης των ανδρών θα μας εκπροσωπήσει φέτος σε εθνική κατηγορία και αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Θα σας μεταφέρω τις ευχές και τα συγχαρητήρια βέβαια του βουλευτή μας, του κ. Λόντι Μηταράκη, ο οποίος θα ήθελε να βρίσκεται σήμερα κοντά μας, αλλά για λόγους ανεξαρτήτως θέλης γλώσσου δεν μπορεί να είναι εδώ. Να συγχυθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη στον Πρόεδρο, στον ακάματο Πρόεδρο, αλλά και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα μέλη του ΦΟΠ, στις ομάδες τις οποίες έχει, την θεατρική ομάδα, την χοροδία του, τις αθλητικές ομάδες, σε όλους. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό το πλούσιο έργο θα το δούμε να εκτελήσεται και στα επόμενα χρόνια και είμαστε όλοι εδώ για να μπορούμε να το χαρούμε και εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Κυρία Μολυμπιάτη, γραμματέας του κυρίου Μιχαηλίδη, του Σταύρου. Καλημέρα σας καταρχήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δημοσιογραφική πρόσκληση, κύριε Στήρο. Ο βουλευτής Χιού σας ευχαριστεί, κύριο Σταύρος Μιχαηλίδης, σας ευχαριστεί θερμά για την πρόσκληση να παραστεί στην 100η επέτειο του φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου. Θα σας αναγνώσω ένα σύντομο χαιρετισμό του, καθώς σήμερα παρευρίσκεται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Η ίδρυση του φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου πριν ένα ακριβώς αιώνα, την Άνοιξη του 1924, από μια ομάδα δραστήριων και προοδευτικών νέων, αποτελεί ορόσημο για την πνευματική και πολιτιστική ζωή του νησιού μας. Πιστεύω πως δεν είναι τυχαίο ότι η ίδρυση αυτού του πρωτοπόρου για την εποχή του πνευματικού κέντρου γεννήθηκε στην Κομόπολη του Βροντάδου. Ο Βροντάδος είχε ήδη κατακτήσει την πρώτη ναυτιλιακή θέση στην νεότερη ναυτιλιακή μας ιστορία. Η ναυτιλιακή δραστηριότητα, η επαφή με τις προοδευτικές χώρες της Δύσης, διεύρυνε τους ορίζοντες και τις πνευματικές ανησυχίες των κατοίκων του. Ίδρυσαν πνευματικά κέντρα, αθλητικούς συλλόγους, σχολεία και ναυτικά εκπαιδευτήρια. Ο βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου συνεχίζει να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πολιτισμού στοιχείου, μεταφέροντας τις μνήμες και την παράδοση της ναυσικρατούσας Χίου στις νέες γενιές, προωθώντας παράλληλα σύγχρονες δραστηριότητες που φέρνουν τους κατοίκους σε επαφή με την καινοτομία και την πρωτοπορία. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και κάθε έπαινο οι συνεχιστές του οράματος, των ιδρυτών, αλλά και η τοπική κοινωνία που συνδράμει τόσο ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του ιστορικού φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου. Εύχομαι εγκάρδια ο ΦΟΒ να αξιωθεί να γιορτάσει πολλές ακόμα εκατοτετηρίδες πλούσιας και ωφέλιμους κοινωνικής και πνευματικής προσφοράς για την τοπική κοινωνία και το νησί μας. Θερμά συγχαρητήρια, με ιδιαίτερη εκτίμηση, Σταύρος Μιχαηλίδης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Στρατιωτική Διοικητά, κύριε Διοικητά του Ναυτικού Κλιμακίου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, αγαπητέ Πρόεδρε, θεωρώ ως ιδιαίτερη θετική τη σημερινή συγκυρία, ως υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, να εκπροσωπήσω προσωπώ την Περιφερειακή Ενότητα Χίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων του φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου. Μεταφέρω τα συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη, του Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή, για το πολύπλευρο και βαρισίμαντο έργο του συλλόγου σας, το οποίο συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση του νησιού μας. Οι ποικίλες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, η διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν ξεπεράσει την τοπική εμβέλεια, η δυναμική πορεία σε όλα και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, συνέβαλαν στην ανάδειξη και μεταλαμπάδευση της παράδοσης και του πολιτισμού μας και την επέδοση
ετών του αθλητισμού στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Ως Περιφερειακή Ενότητα Χίου στηρίζουμε έμπρακτα τη δράση των πολιτιστικών μας σωματείων και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε κάθε προσπάθεια που προάγει την πνευματική και πολιτιστική και αθλητική ανύψωση του τόπου μας. Ειδικότερα μάλιστα στη σημερινή εποχή όπου η ανάγκη για διατήρηση της εθνικής οντότητας γίνεται ακόμα πιο εκτακτική, το έργο σας και εσάς και του Συμβουλίου, των εθελοντών, των συνεργατών σας, πρέπει να επενδυθεί και να στηριχθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στα φετινά επιτεύγματα, από προσπαθήσαμε, κυκλοφορήσαμε μετά από 2 χρόνια λόγω κορονοϊού και άλλων συνθήκων την εφημεριδούλα μας, τα νέα του Βροντάδου, που η πρώτη της έκδοση ήταν το 1952. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη αρκετούς συνδρομητές από τον Βροντάδο και τη Χίο και από την Αθήνα. Όσοι από εσάς θέλετε να πάρετε 6 τεύχη που αφορούν τον Βροντάδο, τα παιδιά που μετά είναι σε εξετάσεις. Ό,τι αφορά τον Βροντάδο, φροντίζουμε να τα έχουμε καταγεγραμμένα λοιπόν. Μέσα από αυτή την εφημερίδα λοιπόν, θα με συγχωρέσετε, αλλά να διαβάσω 2 λόγια από τον το χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής, του κ. Τασούλα. Αγαπητέ Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά έλαβα το ημερολόγιο εκστρατείας 1918-1920 που εκδόθηκε με πρωτοβουλία του Φιλοπρόδρου Ομίλου. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εμπεριστατωμένη μελέτη και παράθεση των γεγονότων είναι ικανά να μας μεταφέρουν νερά σε εκείνη την περίοδο. Προσδίδουν στην έκδοση αυτή ιδιαίτερο κύρος, υπομνημενή σπουδαία τη σπουδαία ιστορία της πατρίδος μας. Ήρωες όπως ο Σταύρος Καλίτσης αξίζουν πάντα την αναφορά, ιδιαίτερα στους καιρούς μας, ως πρότυπα αγνού πατριωτισμού, αποφασιστικότητας και θάρρους. Μελετώντας, συγκεντρώνοντας και αξιοποιώντας το πλούσιο ποιοτικά και ποσοτικά πρωτογενές υλικό αυτό, τιμάται όχι μόνο την ηρωική προσωπικότητα του κυρίου Σταύρου Καλίτση και την πορεία του Φόβα, αλλά και σημαντικές πτυχές της ιστορίας του τόπου μας. Είμαι βέβαιος πως η έκδοση αυτή θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών και πως ο όμιλός σας θα συνεχίσει να εξαίρει το ήθος και τις αξίες των αγωνιστών σε κάθε ευκαιρία. Σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την αποστολή της έκδοσης αυτής του ομίλου, σας συγχαίρω για την εκατανταετή δράση του και εύχομαι κάθε επιτυχία στους αξιέπαινους τόπους σας. Με εκτίμηση και φιλικά αισθήματα, ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Αναστασίου Τασούλας και του Προέδρου της Ακαδημίας του Συμπατριώτη μας του Σταύρου Κρυμιζή. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά να συγχαρώ το Φόβ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων συνεχούς προσφοράς στο αγαπητό μας Βροντάδο. Η είδηση του Φόβου ως όργανο προόδου και πολιτισμού φαντάζει ως ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα όταν σκεφτεί κανείς ότι ιδρύθηκε μόνο 12 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Χίου και μόλις 2 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή η οποία συγκλώνησε την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη χιακή κοινωνία. Το όραμα των ιδρυτών να εστιάσουν στο μέλλον και να απορροφήσουν την πρόοδο μέσω της επιμόρφωσης και εμψύχωσης των πολιτών και μάλιστα σε μια περίοδο που η απλή επιβίωση υπήρξε προβληματική ήταν πράγματι αξιοθαύμαστη. Όμως η ιστορία του δικαίωσε διότι ο Φόβ λειτουργήσε ως φάρος πολιτισμού προόδου, καινοτομίας και πολιτισμικής ανάτασης με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε πολλαπλούς τομείς με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας κατά τα τελευταία 100 χρόνια. Ο Όμιλος λειτουργήσε και υπάρχει ως εξαιρετικό παράδειγμα εθελοντισμού στην υπηρεσία της κοινωνίας. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας τη συνέχιση αυτής της επιτυχημένης και ανωδικής τροχιάς και για τα επόμενα 100 χρόνια. Με φιλικούς χαιρετισμούς Σταμάτης Κρυμιζής, Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος Διοικητής Διαστημικών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, επικεφαλής ερευνητής NASA Voyager 1, Voyager 2. Μας τιμούν αλήθεια όλες σας, όλοι αυτοί οι χαιρετισμοί και θέλω να ξέρετε ότι στην κεντρική σελίδα αυτής της επαιτειακής αυτής εφημεριδούλας μας είναι χαιρετισμοί από σωματεία του Βροντάδου, σωματεία της Χίου και κάποιων φίλων οι οποίοι ακριβώς θεώρησαν σκόπιμο να μας στείλουν 2 λόγια. Επίσης να πω ότι εκεί στο τέλος, στο πίσω μέρος της αίθουσας, πέρα από τα αναμνηστικά που διαθέτουμε, έχουμε και ένα βιβλίο ευχών.
ευχών για τα 100 χρόνια. Όσοι από εσάς θέλετε να μας γράψετε, απ' έξω κυρία Μπαζή, ναι, όσοι από εσάς θέλετε να γράψετε δύο λογάκια για τη σημερινή μέρα, να μας ευχηθείτε, να μας δώσετε κουράγιο, ευπρόσδεκτοι. Από τη θέση αυτή εγώ όμως θέλω να ευχαριστήσω, το είπανε και όσοι μίλησαν, ότι τίποτα δεν γίνεται μόνο από τον Πρόεδρο ή μόνο από το επιτελείο, τα τρία κομμάτια του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλο το Διοικητικό Συμβουλίο είναι παρόν. Τώρα, ιδιαιτέρως, θα ήθελα να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους. Δεν ξέρω να προσκρούσω στην... Να μην το κάνω. Δεν θα το κάνω. Όλοι λοιπόν, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι παρόν. Θα δείτε τους ανθρώπους είτε στον αθλητισμό, είτε στο μουσείο, είτε στις κοινωνικές εκδηλώσεις, είτε στα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα, είτε παρόντα να τακτοποιήσουν τον κόσμο. Αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας δεν μπορεί να λείψει. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ανοιχτό. Κάναμε καινούριο καταστατικό. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Παρακαλώ τη χοροδία μας, Χιόνι, η οποία έχει να μας τραγουδήσει, το ποίημα το οποίο μελοποίησε η κυρία Σόφη Κότη, ένα ποίημα του Ιάκωβου Μπριλή, αφιερωμένο στα 100 χρόνια. Πείτε λοιπόν αυτό και κάτι ακόμα για την 8η συνάντηση χοροδιών αμέσως μετά. Σας ακούμε. Πάτε κοντά στο μικρόφωνο. Το σινεμά ξεδιπλώνεται η εκατοντάχρονη πορεία του φόβου μπροστά μας σήμερα. Δεν είναι παραμύθι, δεν είναι φαντασία. Είναι η αλήθεια, γεμάτη δημιουργικές στιγμές και λάμψεις μαγικές. Φω. Είμαστε όλοι εμείς. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει τον έκανε φωτεινό, δυνατό. Είναι ένα περιστέρι και είναι να το διαδηρήσουμε κατάλευκο ψηλά στον ουρανό.
ποίημα του κυρίου Βρυλή. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με την διοργάνωση που αναλάβαμε φέτος της 8ης συνάντησης φοροδιών που θα γίνει 23 και 24 Νοεμβρίου στο Ομίλιο. Άρα λοιπόν θα συντονίσει η κυρία Κώτη και όσοι εμείς που θα είμαστε παρόντες καμιά 30-20 φοροδίες εκεί. Πότε θα πείτε, τι θα πείτε τώρα? Και μετά το ποίημα του κυρίου Βρύλη. Συγγνώμη, επειδή πρέπει να φύγουμε, να ακούσουμε τον κύριο Ζανίκο, τον ύμνο και μετά τον κύριο Ζανίκο, και στο τέλος θα τον πείτε την μπάλα. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος, θα ακούσουμε και τον κύριο Ζανίκο. Γιατί έτσι γράψατε στο πρόγραμμα, έχετε κανονίσει τις δουλειές μας. Και όλη τη χοροδία με συγκινήσατε. Μιλάμε για ένα ποίημα που δεν γράφτηκε σαν ύμνος, γράφτηκε σαν απλό ποίημα. Αλλά είχατε την καλοσύνη να το μετατρέψετε εσείς σε ύμνο. Είμαι βέβαιος ότι αν μου το είχατε παραγγείλει δεν θα μπορούσα να γράψω τίποτα. Έτσι μου ήρθε, το έγραψε και θέλετε στον πρώτο να το βάλει σε μια εφημερίδα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σήμερα, ενθουσιασμένος από αυτό και συγκινημένος βαθιά για όλο αυτό, αποφάσισα να φέρω και να δωρήσω στο φόβο τα 13 βιβλία που με αξίωσε ότι να έχω γράψει μέχρι τώρα. Που αφορά την Κλειδού και το Δρυμό του Βροντάδου ολόκληρο, με τις εκκλησίες του, με όλα τα στοιχεία που περιέχει από το Κουτουφού και μέχρι το Φαγάνο, με πολλές λεπτομέρειες, περίπου 230 σελίδες είναι το υλικό χωρίς φωτογραφίες και είμαι έτοιμος να τα παραδώσουμε και να τα προχωρήσουμε για να τυπώσουμε ένα βιβλίο και να αποτελέσει μια 16η-17η έκδοση του Φόβου μέσα σε τούτη τη χρονιά ως αφιέρωμα. Συγχαρητήρια λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και πριν φύγω από το βήμα, εκτός από το φόβο, θέλω να υπενθυμίσω μόνο ένα πραγματάκι, ότι κάποτε στο Βροντάδο το 1924, εκτός από το φόβο, είχε ιδρυθεί και άλλο ένα σωματείο, η Ένωση Βροντάδου. Αυτή λειτουργήσε μόνο 5-6 χρόνια, δεν ξέρω πώς διελήφθη. Ήταν ευχής έργων, ο Θεός ευλόγησε το φόβο να φτάσει ως εδώ και εύχομαι να συνεχίσει για χιλιάδες χρόνια. Ευχαριστούμε.
καλώ στο βήμα τον αγαπητό κύριο Αριστίδη Ζανίκο, πρώην δήμαρχο Βροντάδου, Ομιλούπολης, όπως θέλετε πείτε το, Βροντάδου εμείς τον θεωρούμε, ο οποίος πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο να μιλήσει για τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ιστορία. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε στο βήμα. Να είστε όλοι σας. Πάμε. Ποιος θα το έλεγε, ποιος θα το φανταζόταν πριν από χρόνια ότι ένας Αγιομακούσης, ένας Πεκεβίτης που ταύτισε την παρουσία και προσφορά του στον τόπο με την Πεκεβ θα μιλούσε κάποια στιγμή για την ιστορία του ΦΟΒ. Τι σημαίνει αυτό, ότι αλλάζουν οι καιροί, όχι πάντα προς το χειρότερο, αλλά και προς το καλύτερο. Σεβασμιότατε, εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών αρχών, κυρίες και κύριοι, η πρόταση του Συμβουλίου του ΦΟΒ να είμαι ομιλητής κατά τη φετινή εόρτιο ημέρα του Ομίλου, ομολογώ ότι αρχικά με προβλημάτισε. Γνώριζα τις δυσκολίες του εγχειρήματος, γι' αυτό δίστασα να πω το ναι. Όμως τελικά το είπα. Αμέσως με κατέλαβε άγχος που διαρκώς μεγάλωνε όσο συγκέντρωνα στοιχεία σχετικά με την ίδρυση και πορεία του ΦΟΒ. Τι από όσα διάβασα και άκουσα θα μπορούσα να παραλείψω ώστε να ιστορίσω σήμερα τα πλέον ουσιώδη σε μόλις 45-50 λεπτά, ώστε να δικαιώσω την πρόταση και την επιλογή που έκανε ο ΦΟΒ να με ορίσει ομιλητή, αλλά και χωρίς να κουράσω εσάς. Βασικός οδηγός της πολύμηνης έρευνάς μου στάθηκε η αρχαιοελληνική ρίση αρχή ίμιση παντός. Ήταν λοιπόν φυσικό να ανατρέξω στο 1924 ψάχνοντας αξιόπιστες γραπτές μαρτυρίες περί του ποιοι και υπό ποιες συνθήκες έκαναν το κρίσιμο πρώτο βήμα ιδρύοντας εκ του μηδενός το φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου σε καιρούς χαλεπούς. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η ιδρυτική πράξη υπό ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 1924 φέρει 17 υπογραφές κατά τον φιλόλογο καθηγητή και τέως πρόεδρο του ΦΟΒ αείμνηστο Αντώνιο Χαροκόπο. Η ιδρυτική πράξη μάλλον συντάχθηκε και υπογράφηκε στο κελί του καθεδρικού μας ναού. Έχοντας καταχωρήσει φωτοτυπία αυτής της ιδρυτικής πράξης σε βιβλίο του, ο Αντώνης Χαροκόπος αποκαλύπτει και την ταυτότητα των ιδρυτικών μελών του Ομίλου δια των υπογραφών τους. Πρώτη υπογραφή είναι αυτή του τότε εφημερίου του καθεδρικού μας ναού, μακαριστού Αρχιμανδρίτη Στεφάνου Τσιχλή. Ακολουθούν 15 υπογραφές νεαρών, ενώ τελευταία βλέπουμε την υπογραφή του διδασκάλου και διευθυντή του Αρεναγωγείου Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, αειμνήστου Διονυσίου Τελή. Προφανώς η πρώτη και η τελευταία ήταν οι βαρύμουσες υπογραφές που προσέδωσαν σοβαρότητα και κύρος την παράτολμη για την εποχή πρωτοβουλία 15 νεαρών, τους οποίους και μνημονεύω για λόγους ιστορικούς. Καμίτσης Γεώργιος, Γέμελος Γεώργιος, Αλάτσης Μιχαήλ, Σκούφαλος Γεώργιος, Καρύβαλης Σταμάτιος, του δικηγόρου του Σταύρου του Καρύβαλιου πατέρας, Ζουμής Αδαμάντιος, Σκούφαλος Θεοδόσιος, Γλύκας Γεώργιος, του Γλύκα του Κώστα, του τραπεζικού πατέρας, Αρμενάκης Κύρικας, ο παλιός δήμαρχος, Γιαννούλος Γεώργιος του Αχιλέα, Γιαννούλος Γεώργιος του Αριστίδη, Γλύκας Σταμάτιος, Πατρόνας Μικές, Γιαμάς Αντώνιος και Σκούφαλος Ιωάννης. Η άντληση των στοιχείων που θα παρατεθούν
έγινε κυρίως από κείμενα ή βιβλία των τέως Προέδρων του ΦΟΒ, Γεωργίου Καμίτση, Διαμαντή Σαλιάρη, Αντωνίου Χαροκόπου και των αδελφών Γεωργίου και Αγγέλου Καλίτση. Στοιχεία επίσης αντλήθηκαν από βιβλία των συμπολιτών εκπαιδευτικών, ιστορικών ερευνητών και συγγραφέων Γρηγορίου Σπανού και Ιακώβου Μπριλή, από εφημερίδες της εποχής, εκείνης της εποχής, καθώς και από έγγραφα και βιβλία πρακτικών του ομίλου που τέθηκαν υπόψη μου. Εξυπακούεται ότι προτού συμπεριλάβω στην ομιλία μου οποιοδήποτε στοιχείο ιστορικής σημασίας, φρόντισα να το επαληθεύσω με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με τα γραπτά στοιχεία, αλλά και πληροφορίες συγγενών κάποιων εκ των ιδρυτών του ΦΟΒ, αυτοί οι ιδρυτές, όντας γεννημένοι επί τουρκοκρατίας, αξιώθηκαν να χαρούν και να ζητοκραυγάσουν το ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης του νησιού μας το 1912. Βίωσαν τις σκληρές μάχες που διεξήχθησαν τότε λίγο πάνω από τα σπίτια τους, επί του οροπεδίου του έθνους, και αντίκρισαν από κοντά τους ηρωικούς μαχητές, κάποιους μάλιστα τραυματίες ή νεκρούς. Λίγα χρόνια μετά, οι ίδιοι νεαροί, μερικοί εξ αυτών στρατευμένοι, έζησαν τα γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Εκστρατείας, γεύτηκαν το πικρό ποτήρι του εθνικού διχασμού, ο οποίος οδήγησε στη φοβερή τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής και στο ανίποτο δράμα των αδελφών Μικρασιατών προσφύγων. Σαν να μην έφταναν αυτά τα δεινά, μία διετία μετά, τη χρονιά δηλαδή που ιδρυόταν ο ΦΟΒ, η πατρίδα μας βυθιζόταν σε δύο ταυτόχρονες μεγάλες κρίσεις. Η μία καθαρά πολιτικοστρατιωτική που είχε αρχίσει πριν από χρόνια, οδήγησε τότε στην κατάργηση του θεσμού της Βασιλείας και την εγκαθίδρυση προεδρικής δημοκρατίας, παροξύνοντας και άλλο τα πολιτικά πάθη. Η άλλη, όντας θρησκευτική, οδήγησε σε απόσχηση από τις τάξεις της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας των λεγόμενων παλιοημερολογητών, λόγω της αποδοχής και εφαρμογής του νέου ημερολογίου. Όπως ήταν φυσικό, τα γεγονότα αυτά, αν και διαδραματιζόταν κυρίως στο Εθνικό Κέντρο, διαχειόταν στην περιφέρεια, άρα και στην Κομόπολη μας, προκαλώντας τριγμούς και διχασμούς στην τοπική κοινωνία. Μια κοινωνία σκληρά δοκιμαζόμενη από το έτους 1882, τότε δηλαδή που ο τοπικιστικός φανατισμός χώρισε το Βροντάδο στα δύο, δημιουργώντας τις κοινότητες Βορείου και Νοτίου Βροντάδου. Ο χωρισμός αυτός κράτησε έως το 1917. Η Διοικητική Συνένωση των δύο κοινοτήτων το 1918 δια της ιδρύσεως του ενιαίου Δήμου Βροντάδου δυστυχώς δεν στάθηκε ικανή να γεφυρώσει τον βαθύτατο διχασμό της τοπικής κοινωνίας που είχε κρατήσει 35 χρόνια. Άξιο επισήμανσης είναι το γεγονός ότι έως το 1928 δεν υπήρχε εσωτερική οδική σύνδεση Βορείου και Νοτίου Βροντάδου, κάτι που επιτεύχθηκε το 1929 δια της κατασκευής γεφυριού πάνω από το γνωστό γεωλογικό ρήγμα που φέρει την ονομασία Σπάσμα και το οποίο γεφύρι συμβολικά ονομάστηκε Γέφυρα Ενώσεως και ο επαυτής δρόμος Οδός Ενώσεως. Υπ' αυτά τα δεδομένα φαντάζει απίθανο να πίστευαν οι ιδρυτές του ΦΟΒ ότι η δράση τους θα μπορούσε να καλύψει χωρικά και πληθυσμιακά ολόκληρον τον Βροντάδο, του οποίου το βόρειο άκρο απέχει από το νότιο περίπου 3 χιλιόμετρα. Έχοντας ορίσει ως έδρα του ομίλου τον καθεδρικό ναό που ευρίσκεται στον νοτιότερο άκρο της Κομόπολης μας, προφανώς οι ιδρυτές έσφαλαν, αν όντως ήλπιζαν, ότι οι βορειοβροντάδουσοι θα παρακολουθούσαν αδιάφορα την ίδρυση του φιλοπρόοδου. Αν αυτή ήταν η εκτίμησή τους, η πραγματικότητα ήρθε γρήγορα να διαψεύσει κάθε προσδοκία τους. Τρεις μόλις μήνες μετά την ίδρυση του ΦΟΒ,
και συγκεκριμένα το Μάιο του 1924. Λίγοι Βορειοβρονταδούσοι ιδρύουν σωματείο υπό την επωνυμία Σύνδεσμος ή Ένωσης, με σκοπούς ταυτόσιμους με αυτούς του Φιλοπροόδου και έργα την Παναγία την Ερτιανή. Περί της τύχης αυτού του σωματείου θα γίνει αναφορά στη συνέχεια. Όπως ήταν φυσικό, η ίδρυση του Συνδέσμου ή Ένωσης εκλήφθηκε από αρκετούς Βρονταδούσους ως απόπειρα αναζωπήρωσης της τοπικιστικής διαμάχης Βορείων και Νοτίων, υπό το μανδύα βέβαια της πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας. Προς αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχόμενου, ασκήθηκαν παρασκηνιακές πιέσεις και στα δύο σωματεία με στόχο την συνένωσή τους, κάτι που απορρίφθηκε τον Απρίλιο του 1929 τόσο από το Συμβούλιο του ΦΟΒ όσο και στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση των Μελών. Επανερχόμενο στο ιστορικό της ιδρύσεως του Φιλοπροόδου, υπενθυμίζω ότι 15 ήταν οι νεαροί που υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη και μόλις 2 οι μεσήλικες, ο ρόλος των οποίων πρέπει να ήταν καθοδηγητικός και υποστηρικτικός της πρωτοβουλίας των νέων. Όπως προανέφερα, ο ένας εκ των 2 κύριων στυλοβατών του ομίλου ήταν ο εφημέριος του καθεδρικού μας ναού, ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Στέφανος Τσιχλής. Γεννημένος το 1870, άρα 54 ετών το 24, είχε ασκήσει αρχικά καθήκοντα διδασκάλου από το 1886 ως το 1910. Παντρεμένος και πατέρας νεών παιδιών, έμελε να χάσει ως ιερέα στην πρεσβυτέρα του. Υπηρέτησε πιστά τον καθεδρικό ναό, αλλά και ολόκληρο τον Βροντάδο ως αρχιερατικός επίτροπος αυτού, λόγω δε του κύρους του χρημάτισε και πρόεδρος του Ιερατικού Συνδέσμου Χίου. Δυστυχώς με το θάνατό του το 1928, ο ΦΟΒ έχασε ίσως το πιο σημαντικό στήριγμά του. Ο δεύτερος στυλοβάτης του Φιλοπροόδου ήταν, όπως προείπα, ο 45χρονος διευθυντής του Αρεναγωγείου Αγίου Γεωργίου, αείμνηστος διδάσκαλος Διονύσιος Τελής. Άριστος αλλά αυστηρός παιδαγωγός, δραστήριος κοινωνικός παράγοντας, χρημάτισε πρόεδρος του Διδασκαλικού Συνδέσμου Χίου, χαίροντας καθολικού σεβασμού. Γεννημένος το 1879, απεβίωσε το 1961. Βάσει των γραπτών και προφορικών πληροφοριών που συνέλεξαν, αυτές οι δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Βροντάδου πρέπει να ασκούσαν μεγάλη επιρροή στους νέους που ίδρυσαν τον ΦΟΒ. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι το πρώτο επταμελές συμβούλιο του Ομίλου την Δευτέρα Μαρτίου 1924, αμέσως δηλαδή μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, ανακήρυξε και τους δύο επιτήμους προέδρους του ΦΟΒ. Τι ήταν όμως οι 7 νεαροί που υπό τις προαναφερθήσεις δύσκολες συνθήκες διοίκησαν το πρώτο έτος των Φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου γράφοντας ιστορία? Τι ηλικία είχαν? Σε αυτό θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Ήτανε γράμματοι ή όχι? Ποιο επάγγελμα ασκούσαν ή άσκησαν στη συνέχεια? Ερωτήματα κάθε άλλο παρά ρητορικά χρήζουν απαντήσεων, μιας και μπορεί να οδηγήσουν σε κρίσιμα συμπεράσματα δια της συγκρίσεως του σήμερα με το χθες. Αν όχι όλοι, σίγουρα οι περισσότεροι ήταν απόφοιτοι του Ιστορικού Γυμνασίου Αρένων Χίου ή της εισάξιας αυτού εμπορικής σχολής. Ο μεγαλύτερος ήταν 25 ετών και ο μικρότερος 19. Λόγοι ηθικοί και ιστορικοί επιβάλλουν να τους μνημονεύσουν. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γεώργιος Καμίτσης του Ιακώβου μόλις 23 ετών. Χρημάτισε άλλες 2 φορές πρόεδρος του ΦΟΒ, το 31 και το 65. Γεννημένος το 1901, διέπρεψε στοιχείο και την Αθήνα ως έπορος και εισαγωγέας ιαλικών και ειδών πορσελάνης. Απεβίωσε το 1987. Αντιπρόεδρος ο Σταμάτιος Καρύβαλης του Παναγιώτη,
επίσης 23 ετών, γεννημένος το 1901, έκανε λαμπρή καριέρα ως τραπεζικός υπάλληλος και απεβίωσε το 1981. Γραμματέας ορίστηκε ο Γεώργιος Γλύκας του Ιωάννη, 19 ετών, ο πιο μικρός. Έγινε γνωστό στοιχειακή κοινωνία, στοιχειακή κοινωνία τα επόμενα χρόνια ως διευθυντής του κεντρικού καταστήματος της Εμπορικής Τραπέζης Κύου και επιστήθιος φίλος του βρονταδίουσου καθηγητή της ΑΣΟΕ, εφοπλιστή τραπεζίτη και βιομηχάνου Στρατή Ανδρεάδη. Γεννημένος το 1905, απεβίωσε το 1976. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αλφαβητική σειρά εκλέχθηκαν οι εξής: Μιχαήλα Λάτσης του Εμμανουήλ, 22 ετών. Ως νεαρός εργάστηκε σε οικογενειακό παντοπολία και ο καφενείο του της περιοχής, λίγο πάνω από εδώ. Μετήκησε στην Αθήνα όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο και τη διακόσμηση κεραμικών. Γεννημένος το 1902, απεβίωσε το 1975. Γεώργιος Γέμελος, ο γνωστός κουτουφός του Δημητρίου, 25 ετών. Είχε γεννηθεί το 1899. Εργάστηκε ως δικαστικός κλητήρας και ιεροψάρτης. Άριστος διδάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, έγινε ευρύτερα γνωστός εντός και εκτός Κύου για την μελοποίηση εκκλησιαστικών ύμνων. Απεβίωσε το 1972. Γεώργιος Γιαννούλος του Αριστίδη, 24 ετών, γεννημένος το 1900. Ασχολήθηκε επιτυχώς στοιχείο και ακολούθως στην Αθήνα με το χοντρικό εμπόριο τροφίμων. Απεβίωσε το 1991. Γεώργιος Κούφαλος του Ισιδόρου, 24 ετών. Πολύ γνωστός υφασματέμπορος της Κύου, βασικός τέλεχος του ΦΟΒ και για κάποια χρόνια μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Βροντάδου. Με τον προαναφερθέντα Γεώργιο Γέμελο οίκου του ΦΟ, χρημάτισαν επί δεκαετίες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ. Είχε γεννηθεί το 1900 και απεβίωσε το 1975. Οι 7 αυτοί νεαροί, πρωτοπόροι του τοπικού εθελοντισμού και της συλλογικής δράσης, κλήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Νεοσύστατου Ομίλου να υλοποιήσουν φιλόδοξους στόχους και συνάμα πρωτοποριακούς για εκείνα τα χρόνια. Τους αναφέρω επιγραμματικά. Πρώτος στόχος, κυρίαρχος θα έλεγα, ήταν η ίδρυση βιβλιοθήκης και λαϊκού αναγνωστηρίου. Η υλοποίησή του ήταν άμεση. Έγινε προμήθεια βιβλίων με χρήματα που πρόσφεραν τα ιδρυτικά μέλη και συντάχθηκε ο αναγκαίος κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης, η οποία στεγάστηκε σε αίθουσα του Αρεναγωγείου Αρεγίου Γεωργίου με υπεύθυνο τον διευθυντή του, το δάσκαλο Διονύσιο Τελή. Δεύτερος στόχος, η ίδρυση αθλητικής ομάδας προς σωματική αγωγή των νέων, όπως τόνιζε η σχετική καταστατική πρόβλεψη. Οι επόμενοι στόχοι που έτυχαν άμεσης υλοποίησης ήταν η διοργάνωση διαλέξεων, η αναδάσωση των βουνών πέρυξ του Βροντάδου και η προστασία χώρων μαθητών. Το Νεοσύστατο Συμβούλιο αποφασίζει να ορίσει συμβολικά ως γενέθλιον ημέρα του ΦΟΒ την Κυριακή της Πεντηκοστής, η οποία ως γνωστόν θεωρείται γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Έτσι, οι πρωτοπόροι συνδέουν τον Όμιλο στενά με την Ορθοδοξία και ειδικότερα με τον Καθεδρικό Ναό του Βροντάδου, του οποίου οι περισσότεροι πρόεδροι και αρκετά μέλη διετέλεσαν κατά καιρούς εκκλησιαστικοί σύμβουλοι. Ως έμβλημα του ΦΟ επιλέγουν τον ανατέλλοντα ήλιο. Με την απόφαση αυτή, όπως και την προηγούμενη περί της καθιερώσεως γενεθλίου ημέρας, να επικυρώνονται πανηγυρικά από τη Γενική Συνέλευση της 1ης Μαΐου 1924. Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του πραγματοποίησε ο ΦΟ κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, όλα συμβολικά, διοργανώνοντος λαμπρή εκδήλωση στο Αρεναγωγείο με ομιλητή το διευθυντή αυτού Διονύσιο Τελή. Στον ίδιο χώρο, την Κυριακή της Πεντηκοστής, 15 Ιουνίου 1924,
τα μέλη του ΦΟΠ εόρτασαν για πρώτη φορά την γενέθλιο ημέρα του ομίλου. Όπως γράφει ο τύπος της εποχής, έγιναν απαγγελίες μεταμουσικής, εκτέθηκαν έργα βρονταδουσίων καλλιτεχνών, όπως σήμερα, και ο καθηγητής της Εμπορικής Σχολής Κίου, Γεώργιος Ρεβελής, ομίλησε με θέμα τον Μπολσεβικισμό. Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 25-28, βέβαιο είναι ότι αρκετά προτού συμπληρωθεί δεκαετία από το ελπιδοφόρο ξεκίνημα του φιλοπροόδου, το νεόδμητο οικοδόμηνα εμφανίζει σημεία κατάρρευσης. Κάποιοι εκ των ιδρυτών έχουν μετοικήσει στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Φιλοδοξίες και διαφωνίες συμπλέκονται με κομματικές σκοπιμότητες, προκαλώντας διαμάχες και απογοήτευση. Η ρίση κάθε αρχή και δύσκολη επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά στην πράξη. Ο ΦΟΠ αρχίζει να πνέει τα λίστια. Λιγοστοί εκ των πιστών μελών του προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή. Γρήγορα διαπιστώνουν ότι ματαιοπονούν. Όπως σημειώνει σε βιβλίο του ο τέος πρόεδρος του Ομίλου Αντώνιος Χαροκόπος, τα πρακτικά του νέου συμβουλίου, αυτού δηλαδή που προσπάθησε να διασώσει τον Όμιλο, εξυκνούνται μέχρι την 25η Νοεμβρίου 1932. Μέχρι τότε έχουμε γραφτά στοιχεία. Όμως, έστω και σε κατάσταση ιδιότυπης νεκορφάνειας, η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ΦΟΠ θα εκδοθεί με καθυστέρηση κάποιων ετών. Το δικτατορικό καθεστώς μεταξά, ιδρύοντας την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, το 1937 βάζει λουκέτο στο ΦΟΠ, όπως και σε όλα τα νεολαία σωματεία. Ο ΦΟΠ βέβαια επέπρωτο να ζήσει και επέζησε νικώντας το θάνατο. Μία δεκαετία μετά το 1937 και αφού η πατρίδα μας έζησε την τριπλή φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου, ο ΦΟΠ θα αναστηθεί. Οι διεργασίες όσων επιθυμούσαν την ανάκληση στη ζωή του ομίλου είχαν αρχίσει από το 1946 δια της υπογραφής νέου ιδρυτικού πρακτικού, το οποίο επικυρώθηκε από το πρωτοδικείο του Σκίου τον Φεβρουάριο του 1947. Με αυτή την έννοια είμαστε συνομήλικοι με τον ΦΟΠ. Από τότε αρχίζει ουσιαστικά η λαμπρή πορεία του ΦΟΠ. Η ιστορία έχει καταγράψει ότι το έτερο βρονταδούσικο σωματείο, η Ένωσης, δεν είχε την τύχη του φιλοπρόοδου. Έσβησε διαπαντός. Στη θέση του όμως, το έτος 1955, εμφανίστηκε μια άλλη ένωση, η γνωστή σε όλους μας ΠΚΕΒ. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου, έχοντας ορίσει ως έδρα την Παναγία Αληθιανή, εγγράφοντας μεγάλο αριθμό μελών και εξασφαλίζοντας ηγεμονικές χρηματικές χορηγίες βρονταδούσικων εφοπλιστικών οίκων, ανδρώθηκε πολύ γρήγορα. Με καταστατικούς σκοπούς όμοιους με αυτούς του ΦΟΠ, αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα που εξ αντανακλάσεως προκαλεί ένταση της δραστηριότητας του ΦΟΠ. Σε κάθε καλόπιστο τρίτο παρατηρητή, η ένταση του σωματιακού ανταγωνισμού προκαλεί νέους φόβους περί αναζωπήρωσης του παλαιού διχαστικού τοπικισμού. Τους φόβους αυτούς ενισχύει η ανάμιξη μελών των δύο σωματείων σε κομματικούς και δημοτικούς σχηματισμούς, μεταφέροντας έτσι τα προκαλούμενα πάθη στις σωματιακές σχέσεις, επηρεάζοντας αυτές αρνητικά. Οι εκάστοτε ηγεσίες των δύο σωματείων, προφανώς για να αποσύσουν τις κατηγορίες ότι οδηγούν τον Βροντάδο σε νέο ιδιότυπο διχασμό, ομιλούσαν συχνά περί αδελφών σωματείων, χαρακτηρίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό τους ευγενή άμυλα. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία
Αυτά τα ζήσαμε και τα θυμόμαστε. Έχοντας διατελέσει μέλος του Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας της ΠΚΕΒ κατά την περίοδο 1974 έως 1983, διατηρώντας όμως πάντοτε άριστες σχέσεις με αξιόλογα στελέχη του ΦΟΠ, μπορώ να υποστηρίξω σήμερα ότι οι ευθύνες για τις όχι καλές σχέσεις που παρατηρούνταν κατά καιρούς μεταξύ των δύο σωματείων βάριναν ισομερώς και τα δύο. Όσο όμως ισχύει αυτό, άλλο τόσο είναι αληθές ότι υπήρξαν και περίοδοι κατά τις οποίες κάποιες ηγεσίες των δύο σωματείων είχαν βρει τρόπους συνεννόησης, ενίοτε και συνεργασίας, έστω περιστασιακής. Αυτό που εν προκειμένου πρέπει να απαντηθεί σήμερα, χωρίς μισόλογα και δισταγμούς, είναι αν η ανταγωνιστική δράση των δύο σωματείων του Βροντάδου εν τέλει έκανε καλό στον τόπο μας ή τον έβλαψε. Με οδηγό το αξίωμα «τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος», απαντώ χωρίς περιστροφές. Τόσο οι κομμόπολοι μας, όσο και οι χείος γενικότερα βγήκαν πολλαπλά ωφελημένες από τη δράση του ΦΟΠ και της ΠΚΕΒ. Η ανταγωνιστική δράση των δύο σωματείων ήταν που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανέγερση δύο θαυμάσεων πνευματικών και ψυχαγωγικών κέντρων πριν ακόμα αποκτήσει το μύριο η πόλη της Χίου, καθώς και του υπέρλαβου Φαφαλίου Σταδίου και των πρωτοποριακών για την εποχή τους ναυταθλητικών εγκαταστάσεων της ΠΚΕΒ στον Όργολο. Βέβαια, κατά τη σημερινή εόρθιο ημέρα είναι φυσικό το ενδιαφέρον μας να εστιαστεί στα πεπραγμένα του φόβου, η περιγραφή των οποίων θα γίνει περιληπτικά λόγω στενότητας χρόνου. Ιστορικά έχει καταγραφεί ότι το μικρό πρόστιο τμήμα τούτης της πανέμορφης πνευματικής εστίας γενιάστηκε το 1964 για να στεγάσει τα γραφεία του ΦΟΠ, τα μέλη του οποίου επί χρόνια περιφερόνταν από σπίτι σε σπίτι ή από το κελί του καθεδρικού σε γειτονικό καφενείο. Στη νότια πλευρά του όλου συγκροτήματος ευρίσκεται ενσωματωμένο αλλά μη ορατό το Ιστορικό, Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο του Ομίλου με αναρρύθμιτα εντυπωσιακά εκθέματα που διαρκώς εμπλουτίζονται αναζητώντας νέο χώρο στέγασης. Συγγνώμη, ενώ στη διπλανή βόρεια πτέρυγα λειτουργούν εδώ και 1,5 μήνα τρεις ειδικές μουσιακές συλλογές, ήδη η Συλλογή Γκαρί, η Ναυτική Συλλογή και η Συλλογή Ένδυμα και Τέχνη. Από το έτος 1962, τα εκθέματα του Μουσείου του ΦΟΒ είχαν βρει φιλόξενη στέγη στο ξενείο Παρθεναγωγείο, σημερινό πρώτο νηπιαγωγείο Βροντάδου. Ενώ η θεμελίωση του νέου μουσείου έγινε τον Ιούνιο του 1979 επί Προεδρίας Κωνσταντίνου Καλίτση. Επί Προεδρίας του Ιδίου, τον Απρίλιο του 1993, έγινε η θεμελίωση του τμήματος εντός του οποίου βρισκόμεθα τώρα, καθώς και των βορεινών αιθουσών του όλου συγκροτήματος. Το υπέρλαμπρο Φαφαλίο Στάδιο, έργο μοναδικής τεχνικής, αισθητικής και λειτουργικής αρτιότητας, πήρε τη θέση μιας απλής χωμάτινης χωράφας που χρησιμοποιούσε παλαιά ο ΦΟΠ ως γήπεδο των ομάδων. Επί 45 χρόνια το Φαφαλίο Στάδιο καλύπτει τις αθλητικές ανάγκες ομάδων του Βροντάδου αλλά και γενικότερα της Χίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο ΦΟΠ να διατηρεί συνεχώς αξιόμαχες ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ και διαθέτοντας αθλητές που διακρίνονται ακόμα και σε πανελλήνιους αγώνες. Θυμίζω τον Χριστόφορο Μερούση, τον παραθωνοδρόμο. Ολυμπιακούς. Μετήχες τους Ολυμπιακούς. Βεβαίως, βεβαίως. Συμπληρώνοντας σε βασιλιοτάφες. Η εκδοτική δραστηριότητα του Ομίλου έχει εμπλουτίσει τυχιακή βιβλιογραφία με αξιόλογα βιβλία, κυρίως ιστορικά, θρησκευτικά και λαογραφικά. Η εφημερίδα του Φιλοπρόδου «Τα Νέα του Βροντάδου»
έχει συμβάλει τα μέγιστα στην καταγραφή της τοπικής μας ιστορίας από το 1952 έως σήμερα, καταχωρώντας τη δραστηριότητα του ΦΟΒ, των σχολείων μας, των σωματείων του Βροντάδου, κοινωνικά νέα αλλά και άρθρα πλειάδα συνεργατών ποικίλου περιεχομένου. Τα κοινοφελή έργα που φέρνουν τη σφραγίδα του φιλοπρόοδου είναι τόσα που η αναφορά του σήμερα καθίσταται αδύνατη. Δρόμοι, εξοραϊσμοί, δεντροφυτεύσεις, αλλά και έργα εκδευτικά όπως αυτό της Κλειδούς, το οποίο υδροδοτεί με άριστο πόσιμο νερό εκατοντάδες νοικοκυριά του Βροντάδου. Στα προαναφερθέντα πρέπει να προσθεθούν αξιόλογες διαλέξεις επιφανών ομιλητών, μεταξύ των οποίων δεκάδες είναι οι πανεπιστημιακοί και ακαδημαϊκοί, μητροπολίτες, λογοτέχνες, ιστορικοί, ανώτατη κρατική λειτουργή. Σε διπλανή αίθουσα λειτουργούν δίπλα μας επιμορφωτικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Αξιόλογη είναι η δραστηριότητα της θεατρικής ομάδας του ΦΟΒ εντός και εκτός Κιού, ενώ τελευταία επαναλειτουργήσε η χοροδία του Ομίλου, ο οποίος συχνά διοργανώνει εθνικοθρησκευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, αλλά και ομαδικές εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτονόητο πρέπει να θεωρηθεί ότι η πραγματοποίηση όλων των δράσεων που προαναφέρθηκαν απαιτεί την διαρκή κινητοποίηση και συνεργασία πλήθους μελών και φίλων του Ομίλου συχνά σε καθημερινή βάση. Άλλο τόσο είναι αυτονόητο ότι χωρίς την αναγκαία οικονομική κάλυψη τίποτα δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Προφανώς, επειδή οι ετήσιες συνδρομές των μελών αθροίζουν μικροποσά, ο Όμιλος, όπως και άλλα σωματεία, καταφεύγει στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων και γενικά δράσεων που μπορούν να αποφέρουν κάποια επιπλέον έσοδα. Επειδή όμως και αυτά δεν επαρκούν για συντήρηση υποδομών και διοργάνωση εκδηλώσεων, είναι φυσικό και αναπότρεπτο ο Όμιλος να επιζητεί την ενίσχυσή του από ιδιώτες χορηγούς, από το Δήμο, σπανίως από την Πολιτεία. Και αν δούμε το μακρύ κατάλογο των δωρητών και ευεργετών του Ομίλου, θα διαβάσουμε εφοπλιστικές οικογένειες, απλούς πολίτες, μέλη φίλοι, φίλους του ΦΟΒ, που άλλοι τον στήριξαν οικονομικά, άλλοι πρόσφεραν αγροτεμάχια, κυρίως για να γίνει το στάδιο, αλλά και ιστορικά κειμήλια για το μουσείο. Ελπίζοντας ότι δεν θα παρεξηγηθώ, ας μου επιτραπεί να κάνω σήμερα αναφορά μόνο σε δύο εκ των μεγάλων ευεργετών του ΦΟΒ, τους οποίους η κοινή γνώμη δικαίως θεωρεί ως τους πιο σημαντικούς. Ο ένας είναι ο καθεδρικός μας ναός. Δια των ομίμων εκπροσώπων του και μετά από έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, δόρισε στο παρελθόν μεγάλες εδαφικές εκτάσεις, επί των οποίων ο ΦΟΒ ανοίγει την πνευματική του εστία, το Φαφαλείο στάδιο και την έμπρος τεραυτών πλατεία. Πρέπει να τονιστεί ότι για την κατασκευή του σταδίου δόρισαν, όπως προείπα, στον ΦΟΒ ιδιοκτησίες τους και αρκετοί συμπολίτες. Ο έτερος μεγάλος ευεργέτης του Ομίλου είναι ο βροταδούσικος εφοπλιστικός οίκος των Φαφαλιών. Πέραν των κατά καιρούς δωρεών τους προς τον ΦΟΒ, τα μέλη της οικογένειας των Φαφαλιών διάθεσαν τεράστια ποσά αρχικά για την κατασκευή του σταδίου την περίοδο 75-78, για την ανακατασκευή του τη διετία 2005-2006 και για την αλλαγή τάπη τα πρόσφατα, ενώ σε ετήσια βάση καλύπτουν και τις τεράστιες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του σταδίου. Εξυπακούεται ότι αν είναι αδύνατο να μνημονευτούν όλοι οι ευεργέτες και δωρητές του ΦΟΒ, πολύ περισσότερο ισχύει αυτό αν θελήσουμε να αναφερθούμε στα εκατοντάδες μέλη που κατά καιρούς πρόσφεραν ή προσφέρουν σήμερα τις πολύτιμες υπηρεσίες τους και μάλιστα εθελοντικά πρόθυμα και ανιδιοτελώς. Λόγοι όμως ιστορικοί και ηθικής τάξεως επιβάλλουν να κάνουμε σύντομη αναφορά στους προέδρους του ΦΟΒ που έχουν γράψει ιστορία.
θέτοντας την προσωπική του σφραγίδα στα πεπραγμένα του ομίλου, συνεχεία δε και ακόμα μία αναφορά σε λίγα εκ των μελών του, τα οποία κατά γενική παραδοχή πρόσφεραν επί πολλά έτη πολύτιμες υπηρεσίες. Όπως προείπαμε, πρώτος πρόεδρος του ΦΟΠ αναδείχθηκε ο Γιώργος Καμίτσης σε ηλικία 23 ετών. Με δύο ακόμα θητείες στο ενεργητικό του, ήταν ο πρόεδρος του ΦΟΠ που κατά την τρίτη θητεία του, 65-66, συνέδεσε το όνομά του με την έναρξη της ομιλικής κίνησης, τις ομιλικές εκδηλώσεις στη Δασκαλόπετρα και την ίδρυση της Εταιρείας Ομιλικών Σπουδών. Τη λήξη της πρώτης μονοετούς προεδρικής θητείας του Γεωργίου Καμίτση, το Μάρτιο του 25, ακολουθεί τριετής χρονική περίοδος με πλήρη απουσία γραπτών στοιχείων. Μόνο από την τότε τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα Ογροντάδος πληροφορούμεθα ότι κατά το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου, ένα ταραγμένο φαίνεται τρίμηνο του 25, συγκλήθηκε δύο φορές Γενική Συνέλευση των μελών του ΦΟΠ, εκλέγοντας νέα διοικητικά συμβούλια με βραχίδιους προέδρους, τον Γεώργιο Σιρή και τον Αδαμάντιο Ζουμί, χωρίς καμία άλλη πληροφορία. Γραπτές μαρτυρίες έχουμε ξανά από το 1928. Τότε την προεδρική σκητάλη παραλαμβάνει ο ιατρός Ιωάννης Βλάχος σε ηλικία 24 ετών. Επιμένω στις ηλικίες και θέλω να προσέξετε. 24 ετών. Ιδρυτής του προσκοπισμού στο Βροντάδο, εκλεγμένος άλλες 4 φορές πρόεδρος του Ομίλου, απεβίωσε ευνηδίως το 1949, διανύοντας την πέμπτη προεδρική θητεία. Ο καθηγητής μαθηματικών, μετέπειτα γυμνασιάρχης και λυκειάρχης μας, Γεώργιος Πιταούλης, καταγράφεται με δύο προεδρικές θητείες, την πρώτη το 1933 σε ηλικία 24 ετών. Με σημαντική προσκοπική δράση ως τοπικός έφορος προσκόπων, κλήθηκε δύο φορές να υπηρετήσει και το Δήμο Βροντάδου σε εποχές ταραγμένες, ως δήμαρχος εννοώ, ήδη το 50 και την περίοδο 71-74. Ο Ισίδωρος Λεγάτος, αρχικά τραπεζικός υπάλληλος και ακολούθως καθηγητής φιλολογίας στην Αθήνα και μετά στο Βροντάδο. Τοπικός έφορος και εκείνος προσκόπων. Χρημάτισε δύο φορές πρόεδρος του ΦΟΠ, με πρώτη θητεία του 49 σε ηλικία 34 ετών. Απεβίωσε ευνηδίως το 78 όντας καθηγητής του γυμνασίου μας. Ο χημικός Παντελής Φαράκλας διετέλεσε 5 φορές πρόεδρος του ΦΟΠ με πρώτη θητεία το 52 σε ηλικία 32 ετών. Επί προεδρίας του το 52 κυκλοφόρησε το πρώτο η εφημερίδα «Τα Νέα του Βροντάδου», έγιναν οι πρώτες ενέργειες για την ίδρυση της Σχολής Μηχανικών και επήλθε συμφωνία με την ΠΕΚΕΒ, σε μεταγενέστερα βέβαια χρόνο, για τον διαχωρισμό, φιλικό διαχωρισμό, των αθλητικών δραστηριοτήτων. Επαγγελματικά ο Παντελής Φαράκλας, δια της μεταθέσεώς του στην Αθήνα, ήταν διευθυντής στο χημείο εδώ στη Κύο, έφτασε στο βαθμό του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ο Διαμαντής Αλιάρης, διακεκριμένος πολιτικός μηχανικός, νομομηχανικός της Νομαρχίας Κύου με υπηρεσία και σε άλλες νομαρχίες της χώρας μας, διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος, την πρώτη το 1955 σε ηλικία 43 ετών. Φιλότεχνος, φιλοτελιστής, άριστος φωτογράφος, ευρυμαθής, δημιούργησε αξιόλογες συλλογές λαογραφικού υλικού, πινάκων ζωγραφικής, γραμματοσύμων και φωτογραφιών. Μέρος των συλλογών του αντικρίζουμε στο ΦΟΒ και την ΠΕΚΕΒ. Η πολιτεία τον παρασημοφόρησε δύο φορές για τη συμμετοχή του στο αλβανικό μέτωπο και την εθνική αντίσταση. Ο καθηγητής φιλολογίας Αντώνιος Χαροκόπος χρημάτισε 4 φορές πρόεδρος του ΦΟΒ με πρώτη θητεία το 63 σε ηλικία 37 ετών. Ίδρυση των γραφείων της πρόσωψης τούτου του πνευματικού κέντρου και η εξασφάλιση της ηγεμονικής χορηγίας των Φαφαλιών
για την ανέγερση του Φαφαλίου σταδίου φέρουν την προσωπική του σφραγίδα. Με πλούσιο συγγραφικό έργο μετατέθηκε στην Αθήνα το 1971 έχοντας ήδη λάβει το βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Στα θετικά της πρώτης θητείας του έχει καταγραφεί η υπερπίδηση της καταστατικής πρόβλεψης περιεγραφής ως μελών του ΦΟΠ μόνο αρένου. Την τελική έγκριση για διαγραφή και γυναικών στον Όμιλο έδωσε η Γενική Συνέλευση το 68, με τις πρώτες κυρίες να εκλέγονται μέλη του Συμβουλίου τη διετία 71-72. Ως σκιά της τέταρτης Προεδρίας Καροκόπου έχει αναφερθεί η καθυπόδειξη και απέτηση του χουντικού καθεστώτος διαγραφή τον Ιούνιο του 70 αξιόλογων μελών του Ομίλου ήδη του τέως Προέδρου Διαμαντή Σαλιάρη, του υπεύθυνου ήδης της εφημερίδας του ΦΟ, γνωστού βρονταδούση τυπογράφου Δάνου Παπαγιάννη Γεωργούλη και του Παντελή Σκουφάλου, που άγνωστο γιατί είχαν χαρακτηριστεί αντικαθεστωτικοί. Τον Αντώνιο Χαροκόπο ευθύς μετά τη μετάθεσή του στην Αθήνα το 1971 διαδέχτηκε δια εκλογής από έκτακτη Γενική Συνέλευση ο καθηγητής φυσικής Μιχαήλ Μπουλάς σε ηλικία 33 ετών. Η θητεία του, όντας κατ' ουσίαν μεταβατική, έληξε μετά από εξάμηνο. Άριστος καθηγητής, διατέλεσε διευθυντής μέσης εκπαίδευσης Χίου και αντιδήμαρχος Ομιρούπολης κατά τη δεύτερη δημαρχιακή θητεία του Ομιλούντος. Ένας εξαίρετος παιδαγωγός, ο διδάσκαλος Γεώργιος Καλίτσης, ήταν ο επόμενος πρόεδρος με δύο συνεχόμενες θητείες, αρχής γενομένης το 1972 σε ηλικία 37 ετών. Επί χρόνια διευθυντής του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάλου, τοπικός έφορος προσκόπων, διακρίθηκε για το πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο στους τομείς της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, των ηθών και αιτίων και γενικότερα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των Βρονταλούσων. Επί των ημερών του έγινε τυπικά η ηθική αποκατάσταση αυτών που είχαν διαγραφεί το 1970. Σαλιάρη, Γιωργούλη, Σκουφάλη. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι κατά τη Γενική Συνέλευση του Μαρτίου του 1975 τα μέλη του εξέλεξαν για δεύτερη φορά πρόεδρό τους το Διαμαντή Σαλιάρη, ίσως σαν επιβράβευση, ο οποίος όμως λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας παραιτήθηκε λίγους μήνες μετά. Τον διαδέχτηκε ο οικονομολόγος Κωνσταντίνος Καλίτσης, 43 ετών. Μετά από έκτακτες αυγερεσίες λόγω της παραίτησης Σαλιάρη που έγιναν τον Οκτώβριο του 1975. Πολυγραφότατος ο Κώστας Καλίτσης, με έντονη κοινωνική δραστηριότητα, αναμίχθηκε από νεαρή ηλικία στα δημοτικά μας πράγματα, καταλαμβάνοντας σημαντικά αξιώματα, όπως του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Αντιδημάρχου. Ηγήθηκε δε Δημοτικής Παράταξης το 1975 απέναντι στον τότε εκλεγέντα Δήμαρχο Νικόλαο Τσόρα. Ευτύχησε ο Κώστας Καλίτσης να προεδρεύει το 1978 όταν εγκαινιάστηκε το Φαφαλίο στάδιο, ενώ όπως προανέφερα κατά τη διάρκεια της πολυετούς προεδρίας του προστέθηκαν στην πνευματική αιστεία του ΦΟΠ οι δυτικές, αυτές δηλαδή, και οι βορεινές εγκαταστάσεις, καθώς και η πτέρυγα όπου στεγάστηκε το μουσείο. Καταγράφεται ως ο μακροβιότερος πρόεδρος με συνεχή 20ετή θητεία, 75-95. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι από το 75 έχει καθιερωθεί και ο ύμνος του ΦΟΠ σε στίχους του ποιητή Κωνσταντίνου Απανούδη και μουσική του μουσικοδιδασκάλου Στυλιανού Παντελογιάννη. Ένας πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, τι παράδοξο, σε έναν αυτό το ένας πλοίαρχος φέρεται να προεδρεύει στο ΦΟΠ.
Ένας πλοίαρχος λοιπόν εμπορικού ναυτικού με καταγωγή από τα Καρδάμιλα, αλλά ριζωμένος επί δεκαετίες στον Βροντάδο, τον οποίο αγάπησε όσο λίγοι, ο Μιχαήλ Λαδής ήταν ο επόμενος πρόεδρος του ΦΟΒ. Διακεκριμένος τέλεχος της ναυτιλιακής εταιρείας Φαφαλιού, με τεράστια προσφορά στο καθεδρικό μας λαό, εκλέχθηκε το 1996 πρόεδρος του Ομίλου σε ηλικία 58 ετών, ανεβαίνει το όριο ηλικίας, συμπληρώνοντας οκταετή συνεχή και επιτυχημένη θητεία στο τιμόνι του Φιλοπρόοδου. Ο τραπεζικός Άγγελος Καλίτσης, μικρότερος αδελφός των Κωνσταντίνου και Γεωργίου Καλίτση, εκλέχθηκε πρόεδρος στο ΦΟΒ το 2004 σε ηλικία 60 ετών, έχοντας το ενεργητικό του πολυετή εμπειρία ως μέλος πολλών συμβουλίων του Ομίλου. Με λαπρή επαγγελματική καριέρα ως τέλεχος της Εθνικής Τραπέζης, ασκώντας καθήκοντα διευθυντή καταστημάτων αυτής ετός και εκτός χείου, με πλούσιο συγγραφικό έργο, χρημάτισε επιτυχώς 2 φορές πρόεδρος του ΦΟΒ. Το 2008, την Προεδρία του Φιλοπρόοδου αναλαμβάνει ο σημερινός πρόεδρος, καθηγητής μαθηματικών Φίλος Πολύδωρος Τύρος, σε ηλικία 47 ετών. Αεκίνητος, πανταχού παρών, με πνευματικές ανησυχίες και πάντα πρόσχαρος, διοικεί επί 16 χρόνια το ΦΟΒ, έχοντας συνεχώς δίπλα του άξιους συνεργάτες, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και από όλες τις περιοχές του Βροντάδου. Ιδιαίτερα σημαντικό. Οι μεγαλύτεροι τους σε ηλικία τους καμαρώνουμε, τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν και χαιρόμενοι ειλικρινά για κάθε επιτυχία τους. Κλείνοντας την αναφορά στους Προέδρους του ΦΟΒ και κάνοντας μικρή παρέκκληση, παρακαλώ να μου επιτραπεί να μνημονεύσω 2-3 πρόσωπα που η κοινωνία του Βροντάδου τα έχει ταυτίσει με το ΦΟΒ. Ποιοι είναι? Ο αείμνηστος Γεώργιος Γέμελος, γνωστός ως Κουτουφός, τον προανέφερα. Και ο Γεώργιος Ισιδώρος Κούφαλος, ιδρυτικά μέλη του ΦΟΒ και μέλη του πρώτου συμβουλίου του, συνέχισαν επί δεκαετίες να τον υπηρετούν πιστά από διάφορες θέσεις. Ειδικά ο Γεώργιος Γέμελος, που χρημάτισε και αντιπρόεδρος του ΦΟΒ, διευθυντής αρχικά της εφημερίδας «Τα Νέα του Βροντάδου», μαζί με τον τυπογράφο Δάνο Γεωργούλη, αποτέλεσαν βασικούς στυλοβάτες αυτής της εφημερίδας. Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι ο Γεώργιος Ισιδώρος Κούφαλος, πέρα των υπηρεσιών που πρόσφερε στο ΦΟΒ, υπηρέτησε και το Δήμο Βροντάδου, έχοντας ασκήσει κατά το έτος 48 και επί ένα τετράμινο καθήκοντα δημάρχου. Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Σκέλας έχει καταγραφεί όχι μόνο ως ο μακροβιότερος βρονταδούσης των τελευταίων ετών. Απεβίωσε προδεκαετίας σε ηλικία 104 ετών. Αλλά έχει καταγραφεί και ως ο μακροβιότερος Γενικός Γραμματέας του ΦΟΒ, καταγράφοντας θητεία 37 ετών. Ενώ και η θητεία του ως Προέδρου της Επιτροπής Κλειδούς πλησίασε τα 40 έτη. Χρημάτισε επίσης Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου την τετραετία 75-78. Λόγοι ιστορικοί επιβάλλουν να μνημονευθεί και η αρχική γυναικεία παρουσία και συμβολή στα πεπραγμένα του Ομίλου, που έχει αποδειχθεί υπερπολίτιμη. Η Ειρήνη Γεωργίου Κρόπου, καλή της ώρα, κόρη του γιατρού και Προέδρου του ΦΟΒ Ιωάννου Βλάχου, ήταν η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα του Συμβουλίου του Φιλοπρόοδου το Μάιο του 1971. Την ίδια ακριβώς μέρα εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος η Αγγελική Ισιδώρου Σκουφάλου, του Μάρκου του Σκουφάλου η μητέρα, η οποία Αγγελική Σκουφάλου
με την Αγγελική Ευσταθίου Καστάνου, το γένος Νικολάου Σκουφάλου, επί χρόνια εκλεγόταν στα διοικητικά συμβούλια του Ομίλου, προσφέροντας υπερπολίτιμες υπηρεσίες. Ειδικά η Αγγελική Σκουφάλου, μπορούμε να πούμε ότι ταυτίστηκε με τα θεατρικά δρόμενα και πάρα πολλές εκδηλώσεις του Ομίλου. Όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί, επιλέγοντας να αναφερθώ περιληπτικά στα πεπραγμένα του ΦΟΒ, επέμεινα στον τονισμό ηλικιών, επαγγελμάτων, μόρφωσης και γενικότερης κοινωνικής προσφοράς των πρωταγωνιστών αυτής της επικής πορείας του Ομίλου. Δηλαδή των προσώπων που έγραψαν ιστορία. Η επιλογή αυτή, που ίσως και να ξένησε, μπορεί και πρέπει να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων δια της συγκρίσεως του σήμερα με το χθες. Δεν είναι αρκετό να καταγράφουμε, να ιστορούμε, να εξιστορούμε το χθες. Πρέπει να κάνουμε και τη σύγκριση του σήμερα με το χθες για να βγάζουμε συμπεράσματα για το μέλλον που έρχεται με γρήγορους ρυθμούς. Λίγα λοιπόν συμπεράσματα, συνοδευόμενα από κέρυες επισημάνσεις, θα αποτελέσουν τον σύντομο επίλογο της ομιλίας μου, ελπίζοντας ότι θα προκαλέσουν γόνιμους προβληματισμούς. Πρώτον, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ευσταθεί πλήρως ο ισχυρισμός ότι η ίδρυση του ΦΟΠ το 24 αποτελεί ορόσημο για τα τοπικά μας πράγματα και γεγονός μεγάλης ιστορικής σημασίας με θετικές επιπτώσεις εντός και εκτός Λοντάνου. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και πιστοποιεί η βράβευση του Ομίλου τόσο από την Ακαδημία Αθηνών το 1975, όσο και από τη Μητρόπολη μας και από το Δήμο Κύου το έτος 2018. Δεύτερον, η μεγάλη έκταση που καλύπτει οικιστικά ο Λοντάνος και το πληθυσμιακό του μέγεθος εξηγούν αλλά και δικαιολογούν την ταυτόχρονη ύπαρξη και λειτουργία δύο σωματείων με ταυτόσιμους πνευματικούς και πολιτιστικούς στόχους, αλλά συμφωνημένες διακριτές αθλητικές δραστηριότητες. Βασική προϋπόθεση για την αποφυγή ανεπιθύμητων τριβών, είναι μες στη ζωή μας και αυτό, είναι η τακτική άμεση επαφή, ενίοτε και συνεργασία σε κάποιες περιπτώσεις, των Προέδρων των Σωματείων μας. Τρίτον, από τις τάξεις των μελών του ΦΟΠ αναδείχθηκαν αρκετά στελέχη που διακρίθηκαν στον επαγγελματικό, κοινωνικό και αυτοδιοικητικό στίβο, με τους Προέδρους αυτούς τη συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, 8 να προέρχονται από τον δημόσιο τομέα και οι 6 εξ αυτών, το τονίζω, από τον κλάδο της εκπαίδευσης. Για δεύτερη φορά τονίζω το γεγονός ότι πολλά από τα προβεβλημένα στελέχη του ΦΟΒ πρόσφεραν κατά καιρούς πολύτιμες υπηρεσίες στο καθεδρικό ναό, ενώ 4 ήταν οι δήμαρχοι Βροντάδου που προήλθαν από τις τάξεις του Ομίλου, ήδη η αείμνηστη Ξενοφών Ξενιός, Κύρικας Αρμενάκης, Γιώργιος Πιταούλης και Φραγκούλης Κέλλας. Τέταρτον, ενώ κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του ΦΟΒ ηλικιακά νέα άτομα τόλμησαν να κρατήσουν στα χέρια τους το τιμόνι του Ομίλου, τις λίγες τελευταίες δεκαετίες οι νέοι μας, αν και επαρκώς μορφωμένοι, διστάζουν να αναλάβουν παρόμοιες ευθύνες. Φαινόμενο βέβαια γενικευμένο, όχι μονοτοπικό, πρέπει να μας προβληματίσει. Και ίσως πρέπει να βρεθούν τρόποι οι νέοι να έρθουν κοντά. Πέμπτη και τελευταία, αλλά πολύ κρίσιμη επισήμανση, δήμαρχε, το λέω για να τα ακούσει όχι μόνο ο δήμαρχος, όσοι αποφασίζουν να αναμειχθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέταρτη λοιπόν και πολύ κρίσιμη, πέμπτη και πολύ κρίσιμη επισήμανση είναι αυτή που σχετίζεται με την εξασφάλιση επάρτιας οικονομικών πόρων για ομαλή λειτουργία όλων των τμήματων του Ομίλου και στοιχειώδη συντήρηση ή και επέκταση όπου χρειάζεται των κτηριακών οικοδομών. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το ΦΟΠ, αφορά και άλλα σωματεία.
κυρίως όμως αυτά που διαθέτουν κτηριακές υποδομές, οι οποίες απαιτούν αυξημένα λειτουργικά έξοδα και αυξημένες δαπάνες συντήρησης. Αν ο ενιός δημοσίου χαίρεται, εγώ έτσι το βλέπω, να χρηματοδοτεί το πνευματικό του κέντρο, το ομήριο πνευματικό κέντρο, που καλύπτει πάρα πολλές ανάγκες, πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτεί ότι θα νιώσει μια αντίστοιχη ικανοποίηση και χαρά εάν οικονομικά ταντέψει ακόμα δύο παιδιά που δεν είναι από παιδιά. Ο ΦΟΒ και η ΠΕΔΕΒ είναι παιδιά πλέον του ενιαίου δημοκείου και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν το ομήριο σε αιτήσια βάση επιχορηγείται με 600-700.000 ευρώ, γιατί είναι πράγματι το κεντρικό σπίτι του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας όλης της Χίου, η δεύτερη πόλη του Βροντάδου, της Χίου, ο Βροντάδος, με τα δύο πνευματικά του κέντρα, με τις εγκαταστάσεις τις αθλητικές, δικαιούται μια ξεχωριστή αντιμετώπιση. Το να λέμε, δεν αναφέρομαι τώρα προσωπικά στον Δήμαρχο, γιατί ξέρουμε πώς αντιμετώπισε και τα δύο σωματεία σαν Δήμαρχος Ομηρούπολης, πόσο τα βοήθησε. Το λέω σαν μια γενική παρατήρηση που πρέπει πλέον να γίνει κοινό χτήμα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ότι θα κατανείμουμε είτε το ποσοστό που έχει δικαίωμα να κατανείμει από τα τακτικά του έσοδα ο Δήμος, είτε από άλλους κωδικούς, με δίκαιο τρόπο και να θεωρούμε ότι δίκαιος τρόπος είναι το να κόβουμε δάχτυλα για να τα φέρουμε όλα στα ίσα. Δεν γίνεται. Κάποια δάχτυλα ξεχωρίζουμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΦΟΒ και η ΠΕΤΕΒ βγάζονται στον απλάσια στήριξη. Αυτό πρέπει ως μήνυμα να φύγει από τη σημερινή μας εκδήλωση. Γιατί το λέω? Γιατί έχουμε τη φωτεινή εξαίρεση του εφοπλιστικού οίκου Φαφαλιών, που όχι μόνο έφτιαξε αλλά συντηρεί, δίνοντας τεράστια ποσά κάθε χρόνο. Εάν για κάποιο λόγο και οι Φαφαλοί πουν, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε πια το Φαφαλείο, εάν βρεθούν κάποια συμβούλια του ΦΟΒ της ΠΕΚΕΒ που σηκώσουν τα χέρια ψηλά και που δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε σε αυξημένες ανάγκες, ούτε να εκλυπαρούμε ούτε να ζητιανεύουμε γύρω-γύρω. Δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά ο ενιαίος δημοσίου να βρει τρόπο να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Γιατί είναι ανάγκες υπαρκτές. Σεβασμιότατα, δεν κάνω λάγος, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία είχε πει με άλλο βέβαια νόημα, ούτε πάρτε μόνο ζήσετε άνθρωπος. Είχε βέβαια καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με φαΐ και νερό. Θέλει και τον πολιτισμό του, θέλει την επιμόρφωσή του, θέλει την ψυχαγωγία του, έτσι, το τραγούδι του, το θέατρό του, το χορό. Αυτά όλα που τα υπηρετεί σύν τον αθλητισμό, ο ΦΟΒ και η ΠΕΚΕΒ, δεν μπορούν να βρεθούν στην τύχη τους. Ζητούμενο λοιπόν στο παρόν αλλά κυρίως στο μέλλον είναι αν η τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως πρώτου βαθμού θα μπορούσε να καλύψει το κενό που παρουσιάζεται με όποιο τρόπο βρει προσφορότητα. Ολοκληρώνοντας την ομιλία, αισθάνομαι την ανάγκη να παρακαλέσω όπως μου συγχωρεθούν τυχόν λάθη ή παραλήψεις κατά την αναφορά ονομάτων και γεγονότων. Αν κάτι τέτοιο έχει συμβεί, δεν υπέκριπτε βεβαίω περί αυτού σκοπιμότητα. Με ευχές, ειλικρινείς ευχές και εγκάρδιες πρόεδρε για μακροημέρωση του ΦΟΒ, ευχαριστώ για μια φορά ακόμα για την επιλογή μου ως ομιλητή, ευχαριστώ και εσάς που με ακούσατε και εύχομαι ο Τριαδικός Θεός να φωτίζει κάθε έναν ώστε να πράττει το σωστό σε κάθε περίπτωση και για κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Και πάλι σας ευχαριστώ. Πριν φύγουμε, 3-4 λεπτά ακόμα.
Καλά, να ευχαριστήσω το Δήμαρχο, διότι η αποψινή ομιλία ήταν μια έρευνα σε πηγές, μια έρευνα η οποία φανέρωσε και φώτισε πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρετε ότι όσοι φεύγετε και δεν προλαβαίνετε, θα πάρετε κέρασμα, μια μικρή δεξίωση λοιπόν, το παγωτό σας, που μας το προσφέρει η Ένωση Ομογενών. Ορίστε. Ναι. Δεν έφτασα ακόμα σε δύο ανακοινώσεις. Λοιπόν, κάποια αναμνηστικά. Το πρώτο αναμνηστικό, κυρία Αμπαζή, είστε εδώ. Το πρώτο αναμνηστικό, το οποίο είναι τα εκατοντάχρονα του φόβου σε μια σύνθεση από το τυπογραφείο έντυπο, το οποίο θα ήθελα να κοσμεί το σαλόνι σας ή τη βιβλιοθήκη σας, θα δοθεί στο Σεβασμιότατο. Σεβασμιότατε για σας. Θα το χαρίζουμε. Θα θυμόσαστε ότι στα 100 χρόνια του ΦΟΒ ποιμένεται την Κυριακή Εκκλησία. Μαζί με ένα δίπλωμα ευχαριστήριο. Το δικό μου δωρίζω να δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Κατεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου. Το δεύτερο θα το πάρει ο ναός. Δεν θα κρατήσουμε υπομονή 2-3 λεπτά και θα μας ευλογήσει ο Σεβασμιότατος στο τέλος, αλλά μείνετε λίγο ακόμα. Εδώ που φτάσαμε 5 λεπτά. Δήμαρχε, ας δούμε. Θα δώσω στο τέταρτο τον κύριο συνταξίαρχο μας, τον κύριο Χαλάρο Παπατζίδη, ο οποίος παρότι ο φόρτος του στρατιωτικού διοικητού δεν μπορώ να σας τον μεταφέρω ούτε να τον περιγράψω, εμείς σαν σωματεία και σαν διοίκηση σας ευχαριστούμε, κύριε Ταξίαρχε, και για το ότι μένετε δεύτερη χρονιά στοιχείο, ξέρουμε γιατί μείνατε, για να μας κάνετε καλύτερους στις συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών μας. Κύριε Ταξίαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αναγνωστικό, να το πάρετε μαζί σας όπου σας συνοδεύει. Στους εκπροσώπους των δύο βουλευτών, οι δύο βουλευτές, ο κύριος κυρία Βαζή, το κείμενό τους θα τους το δώσουμε στο στείλουμε τα κεντρωμικά. Να πάρουμε όμως ένα αναμνηστικό. Ο κύριος Μανάρας και η κυρία Μαρία Μολυβιάτη. Ο κύριος Μανάρας για τον κύριο Μηταράκη και η κυρία Μολυβιάτη για τον κύριο Μιχαηλίδη. Το συνοδευτικό θα σας το στείλουμε. Κυρία Βαζή, μην ψάχνετε. Θα τους το στείλουμε αυτό. Να έρθει ο κύριος Γιαννάρας να πάρει το κομμάτι που αφορά τον κύριο Παντελή Βρουλίου σαν την περιφερειάρχη. Ο κύριος Χαράλαμπος Κοντούδης, ο οποίος είναι εδώ, θα παραλάβει για τις τέσσερις οικογένειες οι οποίοι κατασκεύασαν το μεγαλόφρακο φαφαλίο στάδιο, την οικογένεια Πανάγου Στάμου Φαφαλιού, Δημητρίου Στάμου Φαφαλιού, Ιωάννου Στάμου Φαφαλιού και Ιωάννου Δημητρίου Φαφαλιού, καθώς επίσης και αναμνηστικά διπλώματα για τα παιδιά αυτών των οικογενειών οι οποίοι στηρίζουν το Φαφαλίο. Έρχομαι κοντά να το... Όλα αυτά που είναι το παιδί. Ναι, ναι. 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 Ναι, ναι.
Μητάκη, την κυρία Τριαντάφυλλο Λιαμονιτάκη, η οποία είναι εδώ και στην οποία χρωστούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κυρία Τριαντάφυλλο, για ό,τι μας προσφέρετε στο κομμάτι της οικοσκευής, στην κουζίνα μας, σε πλυντήρια και ό,τι άλλο υλικό μας δωρήσατε αυτή τη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, κύριος Κώστας Σαρής είναι εδώ. Ο Κωνσταντίνος Σαρής είναι εδώ. Α, έλατε, κυρία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αριστίδη Πελέ και στη Μαρία Σαρή Πελέ για την χορηγία τους στο στρώσιμο της αυλής μας, της βεράντας μας. Έχουμε αποκτήσει μια εξαιρετική βεράντα στο ανατολικό μέρος που είναι εξαιρετική. Ευχαριστούμε τον κύριο Αριστίδη και την κυρία Μαρία. Και το τελευταίο που έχουμε τώρα για τους υπόλοιπους φυλασσόμεθα στις εκδηλώσεις που έχουμε. Έχουμε το τελευταίο στον κύριο Αριστίδη Ζαρίκου. Κύριε Αριστίδη, για την όλη σας βοήθεια, ένα αναμνητικό προσωπικό. Ας έρθω να το κι εγώ. Ωραία, εδώ και εδώ τα κυρία. Άρα κύριε πολύ δωρεύω. Πριν καλέσω στο βήμα να το κύριο το Σεβασμιότατο, να σας πω ότι 19 Ιουλίου θα έχουμε στην πλατεία μας το πρωταδούσικο βραδινό, μικρή συναιστίαση και βραδινό, έτσι ευχάριστο. Στις 6 Αυγούστου την παρουσίαση του βιβλίου κυρίου Αριστίδη, ίσια στραβά και ανάποδα, 60 χιουμοριστικά κείμενα για την Άντια Μαριγό. Και στις 16 Αυγούστου την προβολή του ντοκιμαντέρ, μία μισή ώρα περίπου για την ιστορία του φόβου, ένα ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμάσει ο Νικόλαος Θάνου Γεωργούλης. Και 22 με 28 Αυγούστου πηγαίνουμε στη Βυζαντινή Οχρίδα. Σεβασμιότατε, ελάτε. Και 11 Ιουλίου ο Αριστίδης Ζανίκος μας καλύπτει όλους. Εγώ θα κλείσω την σημερινή εορτή των 100 χρόνων του φόβου και συγχρόνως θα κηρύξω την έναρξη της δεύτερης εκατονταετίας, επειδή σήμερα είναι και η εορτή των Αγίων Αποστόλων, με την Αποστολική Ευλογία. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Να είστε καλά.